Μαζί μας έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Βασίλη Γλέζο, από την Άξο, τον υποψήφιο της Νάξου, εν πάση περιπτώσει, στο ψηφοδέλτιο. Καλησπέρα σας, κύριε Λιμπέρτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε στο σταθμό να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς πάει η προεκλογική εκστρατεία? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Νομίζω είναι ότι η πρώτη φορά που ρίχνεσαι στη μάχη των στη εκλογών. Μάχη του Σταυρού, του Σταυρού, ναι. Και των εκλογών γενικότερα, των εθνικών. Ναι, 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 των εθνικών. Άλλωστε είσαι πολύ μικρό, στις περασμένες εκλογές. Ναι, πόσο ήσουν στις περασμένες? Στις περασμένες ήμουν 24. 24, ωραία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, δεδομένου ότι μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, αφού γκράζεις τα προβλήματά τους, και νομίζω ότι αυτό που μένει ως επιμύθιο, αν μπορούσαμε να πούμε, είναι το πόσο κοινά προβλήματα υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι οι Κυκλάδες έχουν και την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Ναι. Και το πώς στο τέλος αντιλαμβανόμαστε ότι τα προβλήματα εν τέλει είναι συλλογικά και άρα χρήζουν και συλλογικής απάντησης. Ναι. Υπό αυτή την έννοια είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, γιατί αυτό που προσπαθείς να πεις στο τέλος της ημέρας, πέρα από το πολιτικό σου σχέδιο και το πώς εσύ μπορείς να απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, είναι ότι αν δεν μπορέσει ο κόσμος να οργανωθεί και να μπορέσει να αντιληφθούμε και να δώσουμε μαζί τη μάχη για αυτή την πολιτική αλλαγή, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και τίποτα. Εσύ φαντάζομαι είναι και η πρώτη φορά που τα γυρνάς. Μπορεί να έχεις πάει τις διακοπές σου σε κάποια νησιά, αλλά είναι και η πρώτη φορά που γυρνάς νησί από νησί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μεγάλο, και βλέπεις τα προβλήματα των νησιών. Τι είναι αυτό που σου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση? Κοιτάξτε, νομίζω, ναι, σίγουρα είναι από τις πρώτες φορές που γυρνάω με τέτοια συχνότητα, ναι, ναι, τα νησιά, και για έναν τόσο σοβαρό σκοπό. Αυτό που μου έχει κάνει πραγματική εντύπωση είναι τα ζητήματα, εντάξει, τα οποία αναφέρονται από πολλούς και πολλές και συνυποψήφιους από διάφορα κόμματα, είναι κυρίως τα ζητήματα τα οποία αφορούν τόσο τη συνδεσιμότητα των νησιών, δηλαδή τι συμβαίνει με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, από εκεί και πέρα τα ζητήματα των υποδομών, τι συμβαίνει, γιατί αυτό που αντιλαμβανόμαστε και το έχουμε δει σε όλα τα νησιά είναι η υποστελέχωση, και αυτό που το βλέπουμε και μας το λένε και οι εργαζόμενοι και των Δήμων, αλλά γενικότερα το τι συμβαίνει με την υποστελέχωση και στα νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα και στην εκπαίδευση, αλλά και παράλληλα το τι συμβαίνει, ας πούμε, και με τον τουρισμό και με το περιβάλλον. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο μη ανάπτυξης, το οποίο έχει ως στόχο το άκρατο κέρδος ορισμένων συμφερόντων, τα οποία προς όφελος αυτού του κέρδους και προς όφελος των δικών τους συμφερόντων καταπατούν κάθε είδους στοιχείο, ας πούμε, των νησιών, είτε πολιτιστικό είτε γεωλογικό, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα οδηγεί και στη διάλυση του χαρακτήρα και της, ομορφιάς, ναι, και της ιδιαίτερης ομορφιάς τις οποίες έχουν τα νησιά μας. Κύριε Γλέζο, περιμέναμε να δούμε τον Νίκο το Μανιό στο ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων, υποψήφιο από την Άξο, και πραγματικά μας προκάλεσε έκπληξη το όνομά σας όταν το είδαμε στο ψηφοδέλτιο. Πώς προέκυψε αυτό? Κοιτάξτε, η νεολαία και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα πάντα έχει στο επίκεντρό του και στη δράση του την ανανέωση, προφανώς, και αυτό φαίνεται και από το ψηφοδέλτιό μας, το οποίο έχει ανανεωθεί κατά τα 5 έκτα. Ο σύντροφος ο Νίκος ο Μανιός είναι ένας σύντροφος ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στην αριστερά από τον αντιδακτορικό αγώνα. Νομίζω ότι η απόφαση του κόμματος έκρινε και τα αρμόδια όργανα του κόμματος έκριναν ότι φαντάζομαι θα ήταν πιο χρήσιμος στο ψηφοδέλτιο της Αλφαδίνας, όπου και εκεί δίνει τη μάχη του μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολιτική αλλαγή. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά, και γενικότερα το είχαμε πάντα και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πάντα ως παράδοση, να στελεχώνονται ψηφοδέλτια και από νέους ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι στο πλαίσιο της πρότασης και από την νεολαία, καθώς υπάρχουν 15 άλλες υποψηφιότητες σε όλα τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, έτσι και εμένα με προτείνανε και εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα, την πολιτική γραμματεία. Έχεις εκφράσει, φαντάζομαι, και εσύ την επιθυμία σου να είσαι υποψήφιος. Αυτό προήλθε μέσα από τις διαδικασίες της. Ήσουν στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Του Κεντρικού Συμβουλίου. Και της πολιτικής γραμματείας της νεολαίας. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία προέκυψε και η υποψηφιότητα, η οποία ακολουθήθηκε όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τις υπόλοιπες. Δηλαδή την έγκριση από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του κόμματος. Έχουμε ακούσει αρκετά, το ακούσαμε και σας το κάνανε και ερώτηση εκεί όταν έγινε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου, σχετικά με το επώνυμό σας, το Γλέζος. Ακούμε διάφορα για το επώνυμο και για και κάποια άλλα σχόλια, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Για πέστε μας λίγο, υπάρχει τελικά συγγένεια με τον Μανώλη Γλέζο ή όχι? Υπάρχει συγγένεια. Το ζήτημα είναι όμως ότι και αυτό που προσπάθησα να καταστήσω και σαφές και την προηγούμενη φορά που ρωτήθηκα γι' αυτό ήταν το γεγονός ότι είναι ζήτημα και πολιτικής αξιοπρέπειας και πολιτικού σεβασμού ως προς τον ίδιο τον Μανώλη, αλλά και προς εμένα, ότι δεν θέλω ούτε εγώ
να καλέσω τον ελληνικό λαό να μου ψηφίσει, τον κυλαδίτικο λαό να μου ψηφίσει, ακριβώς επειδή έχω αυτό το επώνυμο. Mm-hmm. Ο κάθε ένας μας κρίνεται, και ο Μανώλης Οχλέος, όπως και άλλοι ήρωες της αριστεράς, όπως ο Νίκος Πλουμπίδης, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, κρίθηκαν σε μια ιστορική στιγμή και σε μια ιστορική συγκυρία πολύ σκληρή. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και από τους αγώνες τους για τα αιτήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ελευθερίας, τους ανέδειξαν στα πρόσωπα και στις φυσιογνωμίες οι οποίες ήταν. Εγώ από άλλο μετερίζει, αρκετά χρόνια μετά, σε άλλο ιστορικό πλαίσιο, δίνω και εγώ τη μάχη μου για την δική μου τη γενιά, για τη δική μας την ελευθερία, όπως ορίζεται σήμερα. Και νομίζω ότι εντάξει, προφανώς η συγγένεια υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν θέλω επουδενή ούτε να εκμεταλλευτώ. Να μην συνδεθεί το όνομά σου, ναι, ούτε γιατί, να εκμεταλλευτεί το όνομά σου. Γιατί νομίζω ότι αυτό πρώτα απ' όλα θα μείωνε και εμένα, αλλά και τον ίδιο το Μανώλη. Οπότε... Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε πιο ουσιώδη ζητήματα που αφορούν μάλλον τα προβλήματα των νησιών μας και κυρίως τη νέα γενιά. Τι σας λένε οι νέοι άνθρωποι που συναντάτε στα νησιά, ποια είναι τα θέματά τους, ποια είναι τα προβλήματά τους? Κοιτάξτε, ενδιαφέρονται οι νέοι για την πολιτική, θα πάνε να ψηφίσουν στις 21 Μαΐου? Αυτό που βλέπω και εκλαμβάνω από όλους τους συνομιλίκους μου είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν πλέον να αντέξουν την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Και νομίζω ότι στις Κυκλάδες ακριβώς υπάρχει μια ιδιαιτερότητα τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι οι νέοι άνθρωποι συνεχώς φεύγουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις ευκαιρίες και την προοπτική την οποία έχει η νέα γενιά τόσο στα νησιά, αλλά συνολικότερα και στη χώρα με βάση τις πολιτικές τις οποίες βιώνουμε. Ναι. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι τόσο τώρα που μιλάω, ας πούμε, και στα νησιά, σε κάθε νησί με νέους ανθρώπους, είναι ότι αυτό που θέλουμε στο τέλος της ημέρας είναι να είναι δική μας επιλογή το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Και όχι να είναι καταναγκαστικό, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή, να το δούμε ακόμα και από το παράδειγμα της Νάξου, βλέπουμε, ας πούμε, την Κόρο, να φέρουμε ένα παράδειγμα, ότι πλέον είναι ένα χωριό, ενώ πριν κάποια χρόνια, 30 χρόνια περίπου, ήταν ένα χωριό το οποίο είχε ζωή, είχε πάρα πολύ κόσμο, πλέον έχει ελάχιστους κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος, γύρω σε 120-150. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Αυτό δείχνει ότι αυτό το χωριό ενδεχομένως σε 10 χρόνια μπορεί και να μην υπάρχει, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ευκαιρίες εκεί πέρα και προοπτικές για να ζήσουν. Άρα αυτό που εμείς προσπαθούμε να και έχουμε στον πυρήνα του σχεδίου μας είναι ότι πρέπει να μπορέσουν τα νησιά μας να έχουν ένα σχέδιο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης, για να μπορέσουν και οι νέοι άνθρωποι να έχουν τις ευκαιρίες οι οποίες τους αξίζουν αφενός. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δική μας γενιά είναι πιο μορφωμένη γενιά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες, αλλά με τη λιγότερη προοπτική την οποία είναι δυνατή για να υπάρχει, με τις λιγότερες ευκαιρίες που είναι δυνατόν να υπάρχουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και αποτελεί και πολιτική επιλογή. Δηλαδή, αυτό που έχουμε δει από την κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια, τον ισοσκελισμό των πτυχίων από τα ΙΕΚ και τα κολέγια σχέση με τα δημόσια πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι μας αντιμετωπίζουν, ας πούμε, μόνο ως φθηνό εργατικό δυναμικό, και αυτό το βλέπουμε κυρίως γιατί προέρχομαι και από ένα κλάδο του τουρισμού και του επιστημισμού. Ναι, σωστά, θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Μας αντιμετωπίζουν ως ένα εργατικό δυναμικό το οποίο είναι αναλώσιμο και το οποίο δεν έχει κανένα εργασιακό δικαίωμα. Υπό αυτή την έννοια, αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι να ανασάνουμε και να θεωρήσουμε ότι έχουμε προοπτική και ένα μέλλον αξιοπρεπές στον τόπο που θέλουμε να ζήσουμε. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι αν υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά και για τα χωριά τους, και να μιλήσουμε και για την Άξο και για την ορεινή Άξο, θα μπορέσει αυτό να προσελκύσει κάποιους νέους να ζήσουν εκεί? Προφανώς. Και να δραστηριοποιηθούν ίσως και επαγγελματικά. Προφανώς. Είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι η αριστερά είναι για τα δύσκολα, και νομίζω κιόλας ότι αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και να δώσουμε λύσεις σε αυτά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επίκριση στο τέλος της ημέρας ότι κάνουμε και κάτι. Άρα στόχος μας είναι αυτή την πολιτική την οποία βλέπουμε ότι επενδύει στην καταπίεση και στο πώς θα συρρυκνώνει, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος και κοινωνικά δικαιώματα, εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό και να αναπτύξουμε τη δική μας αντίληψη πάνω στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους και για την κοινωνία συνολικότερα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των Κυκλάδων και της Νάξου φυσικά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να πλαισιώσουν τις επιχειρήσεις τους εν ώψη κυρίως και του καλοκαιριού, αλλά όχι και όχι μόνο του καλοκαιριού. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό και γιατί συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε φέτος, υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό προκύπτει και από τις έρευνες οι οποίες έχει κάνει και το Επιστημονικό Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, το οποίο έλεγε πολύ ξεκάθαρα ότι οι θέσεις αυτές προκύπτουν δεδομένου ότι τα εργασιακά δικαιώματα και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι τη σεζόν είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι είναι τουλάχιστον ανθρώπινο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι το 7 στα 7, ότι δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς ένσημα, χωρίς ρεπό. Νομίζω έχουν αλλάξει αρκετά αυτά.
αυτό προκύπτει μέσα από την έλλειψη εργαζομένων και νομίζω ότι καλώς σιγά σιγά πιστεύω ότι έχουν αλλάξει, γιατί και οι έλεγχοι είναι πολύ πιο επίμονοι και τα λοιπά, και νομίζω ότι αυτό με τα εργασιακά κάπως έχει διευθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω χρόνια. Σε αυτό, δεδομένου ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κάνει το Σώμα Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή, άρα ναι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί η δράση του από το Υπουργείο. Και γι' αυτό κιόλας έχουν μειωθεί και πάρα πολλοί έλεγχοι συνολικότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο και να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι ο κόσμος θα έρχεται να δουλέψει, και βέβαια αυτό εντάξει σίγουρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κατά την περίοδο της πανδημίας και φάνηκε εκεί και η, αν θέλετε, η φούσκα του μοντέλου του οποίου αναπτύσσεται ο τουρισμός στις Κυκλάδες, πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν τα δικαιώματα τα οποία τους αναλογούν και θα μπορούν να παίρνουν αυτά για τα οποία εργάζονται. Εδώ, σε μία σειρά από. Σε μια σειρά από δουλειές εδώ στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του τουρισμού, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Σίγουρα υπάρχουν κάποια καλά, σωστά παραδείγματα και καλώς υπάρχουν και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το σύνολο των επιχειρήσεων. Και υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι προφανέστατα, αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε τον οποιονδήποτε, θα πήγαινες κάπου να δουλεύεις για 7 στα 7 χωρίς ντρεπό, χωρίς ένσημα, χωρίς δώρα για 9 εκατοστάρια το μήνα. Προφανέστατα, κανένας. Πιστεύετε ότι αυτός δηλαδή είναι ο λόγος που δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό? Ένας από τους κύριους λόγους είναι αυτός. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική. Δηλαδή να μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο μέσα στο οποίο ακόμα και ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να εξελιχθεί και θα μπορούσε να εξειδικευτεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα στον κλάδο του τουρισμού και του επισκεπτισμού μέσα από την ίδια τη δουλειά. Να πούμε ότι εντάξει, υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα 6 μήνες, κάνουμε τη δουλειά μας, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ούτε από το κράτος για να αναβαθμίσουν τις γνώσεις μας κλπ. Είναι άπτεται καθαρά στον εργαζόμενο αν θέλει να πληρώσει ο ίδιος για να κάνει κάποια σεμινάρια, για να εξειδικευτεί περισσότερο. Υπό αυτήν την έννοια, νομίζω γι' αυτό λέω κιόλας ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Γιατί αν θέλαμε να πούμε ότι ακόμα και αυτό το τουριστικό προϊόν το οποίο θέλουμε να πουλάμε προς τα έξω, για να το πούμε τελείως κοινικά, γιατί αυτό κάνουμε, πουλάμε ένα προϊόν τουριστικό. Ναι, ναι. Ούτε το σεβόμαστε, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η άναρχη δόμη σε μια σειρά από νησιά. Δηλαδή, προχτές ήμουν στη Μύκονο, το έβλεπα. Καλά, ναι, αυτό στη Σαντορίνη, επίσης. Άρα, ή θα μπούμε σε μια διαδικασία και αυτό το πράγμα θα το ανατρέψουμε. Δηλαδή, θα πούμε ότι, ωραία, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα, γιατί η φέρουσα ικανότητα πλέον έχει γίνει καινού περιεχομένου έννοια, που το λέμε όλοι, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι ποιες είναι οι αντοχές του νησιού και πώς αυτό μπορεί, του κάθε νησιού, του κάθε τόπου, και πώς το κάθε τόπος μπορεί να διαχειριστεί και να έχει μια συγκεκριμένη δυναμική. Γι' αυτό το θέμα μιλούσα πριν λίγες μέρες και με τον κύριο Σιρμαλένιο. Ακριβώς, μια συγκεκριμένη κατάσταση. Άρα, αν δεν μπορέσουμε και η κεντρική διοίκηση, αλλά κατ' επέκταση και οι Δήμοι, να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το ορίσουν και να πούνε ότι με βάση τις δυνατότητες του νησιού μπορούμε να καταφέρουμε αυτά και με βάση αυτά να πορευτούμε. Συνεχώς θα βλέπουμε να ξεπηδάνε νέα ξενοδοχεία, νέες επιχειρήσεις, δεξιά και αριστερά, και στο τέλος πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που τα νησιά μας δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ή όπως τα είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος δεν υπάρχει στα περισσότερα νησιά. Προφανώς. Και στην Άξο δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός, ώστε να υπάρχει ένας μπούσουλας να ξέρουμε πού πάμε και τι θέλουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, τέλος πάντων. Ακριβώς. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, η αναρχιδόμηση. Μου τα λέγατε και πριν σχετικά με τη Μύκονο, τι συμβαίνει, και τα διαβάζουμε κάθε μέρα δηλαδή και εδώ στα δελτία ειδήσεων. Προφανώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι για μένα αυτό. Και πώς μπορείς δηλαδή σε πρώτη φάση για να μπορέσεις να δώσεις κίνητρα στους εργαζομένους να έρχονται να δουλεύουν, άρα να ξέρουν ότι είναι μια ευκαιρία ζωή, είναι μια ευκαιρία την οποία μπορούν να βασιστούν για να οικοδομήσουν τη ζωή τους. Και το δεύτερο, το πώς μπορεί να υπάρξει μια συνολικότερη μέρημνα από το κράτος και από τους Δήμους για να μπορέσουν τα νησιά μας να είναι αυτό που θέλουμε να είναι εμείς και όχι να γινόμαστε έρμο της κερδοφορίας, της άκρα της κερδοφορίας σε βάρος και του φυσικού τοπίου και του περιβάλλοντος συνολικότερα, και με σεβασμό προφανώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο πρόγραμμα του προτάσεις για τη λύση όλων αυτών των θεμάτων εδώ στα νησιά των Κυκλάδων? Προφανέστατα. Εμείς αυτό που προτείνουμε και λέμε είναι ότι πρέπει να μπορέσει να υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορέσει να υπάρξει ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο δόμησης και ελέγχου αυτής της δόμησης στα νησιά. Κατ' επέκταση, αυτό επίσης όσον αφορά και τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί για μένα αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει δικαιοσύνη στην εργασία. Το τι συμβαίνει με τους ελέγχους, τι συμβαίνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν και δόθηκαν πολλοί αγώνες στο προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει να επεκταθεί η συλλογική σύμβαση για το 23 και το 24. Ναι. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση αρνούταν μέχρι την τελευταία στιγμή, ας πούμε, μέχρι και πριν ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος.
το πώς μπορείς να εξασφαλίσεις ίσες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους και από εκεί και πέρα το πώς μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού. Σε αυτό, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θεωρούμε ότι έχουν χτιστεί υπερβολικά πολλά ξενοδοχεία σε κάθε νησί και ότι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα πρέπει να γίνουν χωροταξικοί έλεγχοι και αυτό αφορά ο χωροταξικός έλεγχος δεν αφορά μόνο την στεριά τα νησιά, αφορά και το Αιγαίο, δηλαδή το τι συμβαίνει με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τι συμβαίνει ας πούμε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να μπορέσει να οικοδομήσει ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο θα απαντά στις ανάγκες, πραγματικές ανάγκες του τόπου. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να δεχτούμε, ας πούμε, εδώ στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος, πριν δύο χρόνια ακόμα που δούλευα σε ζώνη εδώ στο νησί, είχαμε δεχτεί γύρω στους 150.000-140.000, αν δεν κάνω λάθος, τουρίστες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να δεχτούμε 140.000 τουρίστες όταν στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Νάξου αυτή τη στιγμή υπάρχουν λήψεις σε βασικές. Καλά, σίγουρα. Σε βασικές ιδιωτικές. Θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ακριβώς. Φυσικά, όταν δεν έχουμε πάρκινγκ, όταν δεν έχουμε δρόμους, όταν δεν έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν στο νησί. Το ζήτημα, ας πούμε, υπάρχει με το νερό. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, όσο περισσότερο κόσμο θες να δέχεσαι, και πρέπει να υπάρχει και συνεργασία τη τοπική αυτοδιοίκηση με τη κεντρική εξουσία, ώστε να γίνουν αυτά τα σχέδια. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις Κυκλάδες και αυτό μας το λένε όλοι οι δημαρχοί, οι οποίοι ζητάνε το πώς μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο αποκέντρωσης, αυτή τη στιγμή, αποκέντρωσης των εξουσιών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο συγκεντρωτισμός του κράτους, και αυτό είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι πρέπει να μπορέσουν οι Δήμοι να, και προφανέστατα με ένα σχέδιο το οποίο θα είναι παράλληλο με αυτό του Υπουργείου και θα υπάρχει αλληλό έλεγχος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που τα έχουμε δει κατά καιρούς, το τι μπορεί να συμβεί ας πούμε, από δημοτικές αρχές παλιότερα που διαχειριζόντουσαν κονδύλια τεράστια τα οποία εξαφανιζόντουσαν. Να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο που οι Δήμοι θα μπορούν να έχουν τα δικά τους κονδύλια γιατί, και να τα διαχειρίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί οποιοδήποτε υπουργός, το καλύτερο επιτελείο να έχει, δεν μπορεί να γνωρίζει, για παράδειγμα, ποια είναι τα προβλήματα στην απείναντο της Νάξου. Προφανέστατα αυτή είναι δουλειά του Δήμου. Άρα πρέπει και ο Δήμος να μπορεί να είναι υπεύθυνος για να λύνει αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα τα οποία. Βέβαια. Η εκάστοτε δημοτική αρχή να καταστρώνει τα σχέδιά της και να διεκδικεί ανάλογα με τις ανάγκες της και όλα αυτά από την εκάστοτε πάλι κυβέρνηση. Αυτά είναι. Ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει πολλά καλά και να τονώνει οικονομικά τα νησιά μας και την Ελλάδα γενικότερα, γιατί και η Ελλάδα κερδίζει πάρα πολλά χρήματα από τον τουρισμό των νησιών. Και κάποια στιγμή, το έχω πει και άλλη φορά, ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αποδοθούν και σε εμάς τους νησιώτες. Προφανώς και πρέπει να επιστρέφονται. Γιατί αυτό το βλέπουμε ας πούμε, από όλα τα νησιά και, ότι, και εδώ πέρα βλέπουμε και το τι υπάρχει, το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει ας πούμε, με τις υποδομές, αυτά που ανέφερα πριν. Δηλαδή ότι δεν γίνεται στα περισσότερα νησιά που έχουμε πάει το τελευταίο διάστημα να μας λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον. Να μην πω σήμερα στη Μύκονο, ας πούμε, που έχει και την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών με τους 25 εκπαιδευτικούς που τους διώχνουν από τα σπίτια τους. Αυτό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το ζήτημα με τη στέγαση. Το ζήτημα τη στέγαση, ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον σε κάθε νησί το οποίο πάει ένα παράδειγμα το οποίο έχει φύγει άνθρωπος, γιατρός, εκπαιδευτικός, επειδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη η επόμενη κυβέρνηση. Ιδιαίτερα, γιατί το πρόβλημα χρόνου με το χρόνο διωγγώνεται, κύριε Προφανώς, προφανώς γιατί ακόμα και η στέγαση έχει γίνει πεδίο κερδοφορίας κάνουν συγκεκριμένων funds και το είδαμε αυτό και ακόμα από τις πρακτικές κυβέρνησης με τον μπάτσι. Σε κάποιο νησί μου έλεγαν προχθές ότι ένας, εν πάση περιπτώσει, απασχολούμενος εκεί που έπρεπε να δουλεύει στο νησί, δεν θέλω να πω τι ακριβώς για να μην. Ναι. Τον είχαν βάλει να μένει κάτω από τις σκάλες, ας πούμε, του κλειστού γυμναστηρίου. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Μπορεί, ας πούμε, ένας γιατρός ή ένας εκπαιδευτικός ή ένας άνθρωπος που έχει πάει εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του να τον εβάζεις να κοιμάται κάτω από τη σκάλα του. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε κιόλας, και αυτή είναι και η μία μάχη την οποία και ο ΣΥΡΙΖΑ τη δίνει πολύ στεναρά. Είναι η μάχη των ιδεών. Πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο, είτε αυτό σημαίνει σχολείο, είτε αυτό σημαίνει νοσοκομείο, είτε αυτό σημαίνει ακόμα και αστυνομία, οτιδήποτε, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για το κράτος είναι υπεύθυνοι για να διατηρούν την κοινωνική συνοχή. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν μπορεί να υπάρξει. Σκεφτείτε πώς θα ήταν ένα νησί χωρίς καθόλου νοσοκομείο, χωρίς κανένα σχολείο, χωρίς καθόλου αστυνομία. Όλα αυτά είναι, υπάρχουν, όλες αυτές οι δομές του κράτους υπάρχουν για να μπορούν να διατηρούν την κοινωνία συνεκτική. Αν εμείς συνεχώς απονομοποιούμε και δίνουμε ευκαιρία μόνο στο ιδιωτικό κεφάλαιο να παρεμβαίνει στην υγεία, να παρεμβαίνει στο σχολείο, στην εκπαίδευση, να παρεμβαίνει οπουδήποτε παρεμβαίνει, εμείς οι ίδιοι μπαίνουμε στη διαδικασία και διαλύουμε τις κοινωνίες. Γι' αυτό βλέπουμε και τους νέους να φεύγουν, γι' αυτό βλέπουμε και τους ανθρώπους να μεταναστεύουν συνεχώς και να φεύγουν προς το εξωτερικό. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο αφορά και, είναι και το διακύβευμα νομίζω των εκλογών. Ιδιαίτερα το τι συμβαίνει με τη νέα γενιά. Εγώ θεωρώ ότι η νέα γενιά, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας που μου το θέσατε προηγουμένως, εγώ θεωρώ ότι η νέα γενιά
ενδιαφέρεται για την πολιτική. Αυτό όμως το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νέα Γενιά προσωπείται από παντού. Δηλαδή, αν δείτε από κοινότητες, δημοτικές αρχές, συνδικάτα, σωματεία, συλλόγους, ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος κάτω των 35 ετών να μπορέσει να εκφράσει τις πραγματικές ανάγκες και τα πραγματικά προβλήματα της νεολαίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σπάσει, όχι για να το πούμε, ας πούμε, διακηρυκτικά, ότι οι νέοι πρέπει να βγουν μπροστά. Γιατί ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μέλλον. Αν αυτή τη στιγμή αποκλείονται οι νέοι από παντού, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν. Γιατί δεν έχουν λόγο. Δεν έχουν λόγο στο να ρυθμίσουν τις καταστάσεις στην πραγματική τους διάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι νέοι, και αυτό φάνηκε από όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους να ασχοληθούμε με την πολιτική με συλλογικούς όρους όμως. Mm-hmm. Το είδαμε από τις κινητοποιήσεις στον πολιτισμό, ότι οι νέοι άνθρωποι ήταν αυτοί που σηκώσαν το βάρος του πολιτισμού και είπαν ότι πρέπει να καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και οι νέοι άνθρωποι ήταν αυτοί που στήριξαν και ό,τι όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Το είδαμε από τον κλάδο των εργαζομένων στους διανομήσους στην eFood, που είδαμε και νικηφόρες κινητοποιήσεις, ότι νέοι ήταν αυτοί που στήριξαν. Άρα ο στόχος είναι, το είδαμε από τα πανεπιστήμια, που σήμερα είναι και φοιτητικές εκλογές και ακριβώς. Πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, να στηρίξουμε το δίκτυο προοδευτικών και αριστερών φοιτητών. Είναι η παράταξή μας στα πανεπιστήμια. Σε κάθε πανεπιστήμιο της Ελλάδας, και ιδιαίτερα και εδώ στις Κυκλάδες, στη Σύρο που υπάρχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Είναι το να μπορέσουμε να εκφραστούμε μέσα από νέα εργαλεία, γιατί το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα έχει στο μυαλό του τον αποκλεισμό των νέων. Και γι' αυτό κιόλας πρέπει να δώσουμε έμφαση στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε. Θέλουν οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν. Θέλουν ή είναι οι νέοι άνθρωποι των κοινωνικών δικτύων περισσότερο και περισσότερο του καναπέ και του σχολιασμού εκτός ασφαλούς? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν απλά με έναν ιδιαίτερο δικό τους τρόπο. Συν τις άλλες, νομίζω ότι τα κοινωνικά δίκτυα πλέον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας και αποτυπώνονται. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι υπάρχει ένας ψηφιακός κόσμος στον οποίο εμείς ζούμε και δραστηριοποιούμαστε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας και στην πραγματική ζωή. Οπότε νομίζω ότι πλέον τα social media, ας πούμε, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν απλά μια προέκταση, αν θέλετε, της πραγματικής ζωής. Και από αυτή την έννοια μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, και ως ένα εργαλείο το οποίο μπορείς μέσα από αυτό να παράξεις και πολιτική, γιατί παράγεται πολιτική και μέσα από τα social media. Ναι, καλά, σίγουρα. Οπότε νομίζω ότι οι νέοι ευαισθητοποιούνται, πλέον ψάχνονται πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά αναζητούν είναι μια διέξοδο στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό εμείς θα πάνε θεωρούμε, να ψηφίσουν στις εκλογές της 21 Μαΐου. Αυτό θέλω να σου πω. Και εμείς αυτό που θεωρούμε είναι ότι οι νέοι, δεν είναι τυχαίο κιόλας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Συμμαχία, είναι το κόμμα το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια είναι πρώτο στις ηλικιακές ομάδες από 17 έως 34. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το σχέδιο, αλλά παράλληλα και το όραμα, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό, να αλλάξει την κατάσταση και να μπορέσει να βγάλει νέους ανθρώπους μπροστά. Και αυτό φαίνεται από την πρακτική του, φαίνεται από τα ψηφοδέλτια του, φαίνεται συνολικά από τη μεθοδολογία παρέμβαση την οποία ακολουθεί στην κοινωνία. Θα πάνε να ψηφίσουν στις 21 του Μάη, νέοι? Είναι μεγάλο στοίχημα και θεωρώ ότι πρέπει αυτό να το κερδίσουμε. Κανένας δεν θα σηκωθεί επειδή απλά έτυχε να με ακούσει το ραδιόφωνο. Καλά, πρέπει να πάμε να μιλήσουμε στον κόσμο, να βρεθούμε δίπλα του και να τον πείσουμε ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε και φουγκραζόμαστε τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. Για το σημερινό debate, τι έχετε να μας πείτε? Ο κόσμος πρέπει να, επιτέλους, θα πω αρχικά, ότι επιτέλους μετά από 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κοντά είδα, θα δούμε ένα debate πολιτικών αρχηγών. Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να το παρακολουθήσει, γιατί εκεί πέρα θα μπορούν να ξεδιαλύνουν και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχευμένα προσπαθούσε να κρατήσει το σκοτάδι. Και νομίζω κιόλας ότι το γεγονός ότι και το, αν δεν κάνω λάθος, το Μέγκα ήταν το οποίο έστειλε πρόσκληση και στο. Και στην Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε σε debate τα δύο μεγάλα κόμματα. Η άρνηση του να βρεθεί εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης δείχνει το γεγονός ότι. Στις επόμενες, λέει, στις επαναληπτικές. Δείχνει ότι φοβάται όχι μόνο την αναμέτρηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον σύντροφο τον Αλέξη τον Τσίπρα, φοβάται και την έκθεση. Φοβάται το διάλογο, φοβάται τη δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι μάχη για τη δημοκρατία, είναι μάχη για αυτονόητα πράγματα. Και αυτή τη μάχη πρέπει να την δώσουμε όλοι μαζί και να βγούμε νικητές από τις πρώτες εκλογές 21 Μαΐου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλέζο, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς μεσημέρι.